Χριστόν βασιλιά. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Δόξα τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Έχω τώρα βέβαια πολλούς λόγους να έρχομαι στην Εκκλησία και ότι και έρχεται και ο γιος μου και η νύφη μου εδώ πέρα. Έχουμε δηλαδή γνωριμία καλή, ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε λόγους πολλούς να ερχόμαστε πιο συχνά. Έχετε τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, επίσης χαιρετισμούς από την Εκκλησία του Κιλκής. Βέβαια, εγώ είμαι πρεσβύτερος με τη χάρη του Θεού στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, αλλά για εδώ και 5 χρόνια υπηρετούμε εκεί το έργο στην Εκκλησία του Κιλκής. Να προσεύχεστε ιδιαίτερα για τις ακριτικές εκκλησίες. Έχουν ανάγκη των προσευχών. Όλοι έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Οι προσευχές είναι, αδελφοί, ένας συνδετικός κρίκος. Οι πρώτοι χριστιανοί μένανε στις προσευχές. Μένανε στη μελέτη των γραφών, είχαν την κοινωνία και μένανε και στην κλάση του Άρτου. Περπατήσαν καλά οι παλιοί μας αδελφοί, έτσι και εμείς θα μπορέσουμε να περιπατήσουμε πάρα πολύ καλά, εισάξια των αδελφών εκείνων που περπατούσαν τότε. Γιατί έχουμε αυτό το ευλογημένο βιβλίο. Τι ωραίο πράγμα να μπορούμε να γιορτάζουμε Χριστούγεννα ανοίγοντας την καρδιά μας να έρθει να δειπνήσει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος καθημερινά έρχεται και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας. Οφείλουμε εμείς να ανοίξουμε αυτή την καρδιά από εντός, έτσι ώστε να έρθει ο Ιησούς Χριστός και να δειπνήσει μαζί μας. Το θέλει, Σήμερα πιστεύω ότι περισσότεροι φάγαμε καλά και μπορώ να πω ότι φάγαμε και παραπάνω από το κανονικό. Αλλά εκείνο όμως που έχουμε ανάγκη περισσότερο είναι να φάμε αυτή την πνευματική τροφή. Έχουμε ανάγκη από πνευματική τροφή για να επιβιώσουμε. Διότι πολλές φορές το λέω, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο αγώνας που κάνουμε είναι αγώνας επιβίωσης εδώ κάτω στη γη. Αγώνας πνευματικής επιβίωσης. Εάν σταματήσουμε να παίρνουμε πνευματική τροφή, να είστε σίγουροι, μηδενός εξαιρουμένο, αρχής γεννωμένης από μένα τον ίδιο, θα χαθούμε. Θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, διότι μας έδωσε το γεγραμμένο λόγο και έτσι κανένας δεν έχει τη δικαιολογία που μπορεί να πει ότι εγώ δεν μπορώ να διαβάσω ή δεν έχω χρόνο. Ή πολλές φορές ακούμε αυτή την ψεύτικη δικαιολογία από ανθρώπους μακριά από τον Χριστό ιδιαιτέρως, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Βρε ευλογημένοι άνθρωποι, εάν πάρεις το Λόγο του Θεού, το διαβάσεις 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές, να είσαι σίγουρος πως ο Θεός θα σου ανοίξει τη διάνοια να καταλάβεις 5 πράγματα. Όπως ένας μαθητής για να προετοιμαστεί την επόμενη μέρα για το μάθημα θα πρέπει να διαβάσει και 1 φορά την ιστορία και 1 φορά τη βιολογία και 1 φορά τα μαθηματικά, να κάνει και τις ασκήσεις. Έτσι είναι, αδελφοί, απλά πράγματα είναι. Ο Θεός θέλει να διαβάσουμε, μα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, προχώρω στο επόμενο. Κάποια άλλη φορά ο Θεός θα σου δώσει να το καταλάβεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και άλλα βέβαια, επειδή υπάρχουν και άλλα αδέλφια να μιλήσουν, θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί, να σας διαβάσω κάτι το οποίο αυτές τις μέρες πολλές φορές μου το βάζει ο Θεός και το διαβάζω. Είναι στη σελίδα 627 από τον προφήτη Ισαΐα. Σελίδα 627. Λέει από το κεφάλαιο Θήτα, θα διαβάσουμε γύρω στα 4 εδάφια, από το εδάφιο 2 έως και το 7. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι δε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς. Επολαπλασίασε το έθνος, αύξησε αυτό την χαρά, χαίρουσε εν μπροστέ σου κατά την χαρά του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάφερα. Διότι εσύ συνέτριψες το ζυγό του φορτίου αυτού και τη ράβδο του ώμου αυτού και τη μάστιχα του καταδυναστεύοντος αυτών, καθώς είναι τη ημέρα του Μαδιάμ. Διότι πάσα περικνημίδα πολεμιστού μαχωμένου με το θορύβο και πάσα στολή κυλισμένη σέματα, θελήστη διακάψιν και ήλιν πυρός. Διότι, υπάρχει ένα διότι, αγαπητοί αδελφοί, και αυτό το διότι έχει μεγάλη αξία για όλους εμάς, διότι πεδίο εγεννήθη εις ημάς,
Υιός εδώδες ημάς και η εξουσία θελήσεται επί το όνομα αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνων, άρχον ειρήνης. Η συνάφξη της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει τέλος επί τον θρόνο του Δαβίδ και επί την βασιλεία αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου του δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Το πρώτο πράγμα που αισθανθήκαμε, αγαπητοί αδελφοί, όταν πλησιάσαμε στον Ιησού Χριστό, είδαμε ένα βαρύ φορτίο να φεύγει από επάνω μας. Ήταν το βαρύ φορτίο της αμαρτίας και το φορτίο των ενοχών. Ο κόσμος αυτός μας γεμίζει βάρος, μας γεμίζει ενοχές και ειλικρινά, ας μου επιτρέπει η έκφραση, μας στίβει σαν τα λεμόνια. Όμως πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, εμείς να χαιρόμαστε, γιατί γνωρίσαμε αυτόν τον άρχοντα της ειρήνης. Και δεν θα είναι ένας άρχοντας ο οποίος υπήρξε, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο χθες, είναι σήμερα και είναι πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί. Έναν τέτοιο Θεό πιστεύουμε, ο οποίος είναι σταθερός. Μπορεί να ζούμε σε χρόνια αβεβαιότητας, μπορούμε να ζούμε σε χρόνια τα οποία μπορεί να είναι οικονομικά άσταθη, πολιτικά άσταθη, ακόμη και η οικογένεια βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο και διαλύεται, βλέπουμε όσοι είναι μακριά από τον Χριστό, αλλά εμείς όμως, αντίθετα με αυτούς τους ανθρώπους, αντίθετα με όλα αυτές τις στάδες που υπάρχουν γύρω μας, έχουμε μια αιώνια σταθερά. Και αυτή η αιώνια σταθερά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτό να ατενίζουμε, καθώς ατενίσαμε τόσα χρόνια, θα ατενίσουμε και σήμερα, θα ατενίσουμε και αύριο, θα ατενίσουμε και στο μέλλον. Και το μόνο σίγουρο είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι δεν πρόκειται να βγούμε ντροπιασμένοι. Μέχρι τώρα δεν βγήκαμε ντροπιασμένοι. Γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε και εδώ. Βρισκόμαστε γιατί βιώσαμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Και θέλουμε αυτό να το γνωρίσουμε όχι μόνο η σύζυγός μας ή ο σύζυγός μας, αλλά να το γνωρίσουν και τα παιδιά μας. Και μάλιστα το μέλλον της Εκκλησίας είναι στα παιδιά μας. Εκκλησία χωρίς νεολαία είναι καταδικασμένη να πεθάνει, αγαπητοί αδελφοί. Εάν δεν έχει μια καλή, ευλογημένη, ενωμένη οικογένεια, η νεολαία η οποία να προχωράει. Η νεολαία πρέπει να προχωράει. Και εμείς οι παλαιότεροι, σε εισαγωγικά, πρέπει να προσευχόμαστε για τους νέους. Πρέπει να τους προτρέπουμε. Εν καιρός ή ακέρος, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι θα προχωρήσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Και έτσι θα προχωρήσουμε, ο ένας θα προτρέπει τον άλλον. Γιατί έχουμε ανάγκη της προτροπής, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε ανάγκη της προτροπής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα προχωρήσουμε κοιτάζοντας επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά. Κοιτάζοντας επάνω στον Ιησού Χριστό, ο οποίος, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή, είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Έχουμε έναν αρχηγό. Έχουμε ένα πρόσωπο να μιμηθούμε. Τι να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι που μιμούμαστε. Οι άνθρωποι μακριά από τον Χριστό μιμούνται άλλους ανθρώπους και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Συνεχώς πέφτουν σε αδιέξοδα, συνεχώς βρίσκονται σε καταστάσεις μετεωρισμού, τι να κάνω σήμερα, τι να κάνω αύριο και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πέφτουν συνέχεια σε διλήμματα, αλλά όμως ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μαζί με τον Ιησού Χριστό δεν έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, να χάσουμε τίποτα. Να χαιρόμαστε που τον γνωρίσαμε. Να χαιρόμαστε όταν το συστήνουμε και να χαιρόμαστε διότι έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέλφια. Και μας λέει εδώ πέρα, είναι ο άρχον, λέει, της ειρήνης και μάλιστα, λέει, στην αύξηση της εξουσίας και της ειρήνης αυτού δεν θελήσετε τέλος. Από τώρα, αγαπητοί αδελφοί, γεμβόμαστε τη βασιλεία των ουρανών. Από σήμερα, μη σας πω από χθες που το γνωρίσαμε τον Χριστό, γεμβόμαστε τη βασιλεία των ουρανών. Και έχουμε χαρά. Η χαρά μας είναι ανεκλάλητη. Αυτή η χαρά η οποία καμία σχέση δεν έχει με την χαρά του κόσμου. Άλλη χαρά του κόσμου, άλλη χαρά του Θεού. Εμείς, αγαπητοί αδελφοί, γευτήκαμε την χαρά του Θεού. Και μέσα στις θλίψεις και τότε έχουμε χαρά. Είναι ένα σχήμα οξύμορο αυτό που σας λέω, αλλά πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, και μέσα στις θλίψεις έχουμε χαρά. Γιατί? Γιατί γνωρίζουμε ότι πάντοτε μετά την Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση, αγαπητοί αδελφοί. Αλληλούια, μπορούμε να πούμε αλληλούια. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε μετά την Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Θα ήθελα να κλείσω τώρα, να προσεύχεστε για μας, και για τη Θεσσαλονίκη και για το Κιλκής,
να προσεύχεστε και εγώ να έρχομαι όσο συχνά επιτρέπει ο Θεός, μια και έχω πολλούς λόγους για να έρχομαι εδώ στην Αθήνα, και ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του σε όλους εσάς και να ευλογεί εσάς τους ιδίους και τις οικογένειές σας. Αμήν.